δεκάδα ο Γιώργος Δόνης με τον Τάτο στα αριστερά. Ο Μελισσάς, να πούμε ότι προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής από τον Γιώργο Δόνη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με όλο το υλικό στα χέρια, το Γιώργος Δόνης θα προσπαθεί σήμερα να δει την ομάδα του να παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Σαμπού είναι εκτός αποστολής και από εκεί και πέρα θα πάμε γρήγορα στον Παναγιώτη Στεφάνο για να μας πει τα του Άρη, που είναι για αυτόν το παιχνίδι η επιστροφή στο πρωτάθλημα, στη Super League, με ένα στόχο βέβαια σοβαρότατο σχέση με την εμπειρία που έχει στο Europa League στιγμή μας στη City. Παναγιώτη, πώς έχει οριοθετήσει τα πράγματα ο Μιχαλίτσος? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, ενώ ξεκινάει το μάτς. Ξεκίνησε το μάτς, τελικός είναι και για τον Άρη, όσο και για τον Ατρόμητο η σημερινή αναμέτρηση. Δεν υπάρχει Manchester City. Το έχει δώσει να το καταλάβουν οι παίκτες του με κάθε τρόπο ο Γιάννης Μιχαλίτσος. Ο Άρης, αν θέλει να μείνει στη μάχη των play-off, πρέπει να κερδίσει σήμερα τον αντίπαλό του, χωρίς Μίσελ Φατί που είναι τιμωρημένη. Πρώτα δευτερόλεπτα με τον Επεγγλέα να εκτελεί. Φεύγει μπάλα από το Σιφάκι. Λαζαρίδης που είχε σκοράρει, όπως και ο Απόν πλέον. Πλανία. Χαβίτο Λαζαρίδης στον πρώτο γύρο. Δεν έχει νίκη, θέλει να επιστρέψει τις νίκες. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει μια από τις πιο αδύναμες επιθέσεις στο πρωτάθλημα. Ενώ βλέπουμε την παλιά εδώ από το Σαλμιέντο να στέλνει μπάλα στα χέρια του Σιφάκη. Και μιλάμε για τον Άρη που έχει βάλει 14 γκολ μόλις στη Super League φέτος. Ενώ εδώ κυνηγάει τη φάση βάζοντας και το χέρι σπρώχνοντας ο Μπομπαντίγια. Σαφέστατα είναι και αυτό ένα μεταβατικό διάστημα για τον Μιχαλίτσο για να δει την ομάδα να φτάνει στα γκολ. Είναι εντελώς νέο αγωνιστικό πρόσωπο επιθετικά. Καλή κίνηση, πρωτοβουλία για προσωπική ενέργεια από τον Βαγγέλη που έφτασε μέχρι τα χαφ. Ο Μιχαηλίδης μακριά από την εστία του. Ενώ υπάρχει πρόβλημα με τον Βαγγέλη που έχει μείνει στο τερέν. Και τώρα ο Σφακενάκης πετάει την μπάλα έξω. Στο έκτο λεπτό διακοπή στο μάτς. Καθώς βεβαίως θυμίζουμε ότι η απόφαση για διακοπή ενός παιχνιδιού ανοίξει το διαιτητή. Από εκεί πέρα υπάρχει το ζήτημα που τίθεται μεταξύ των παικτών πολλές φορές για το fair play. Εδώ η παλιά προς τα πίσω και η απομάκρυνση από τον Λαζαρίδη. Ο Μπομπατίγια είναι απομονωμένος και ο Νέτο πάει να βγει μπροστά και ανατρέπεται τον Δάρλα. Θα δει και κίτρινη από ό,τι φαίνεται, καθώς την κρατάει ήδη στα χέρια ο Τριτσόνης, παίκτης του Ατρομήτου. Εδώ φεύγει ο Νέτο, τον τραβάει και τον τραβάει τη φανέλα πράγματι. Και τιμωρείται με κίτρινη κάρτα ο παίκτης των γηπεδούχων. Κινήσει από τον Νέτο για να πλαισιώσει τον Αργεντινό σε κάποια κόντρα που θα προκύψει. Καμαρά, Ρονάλντο Γκιάρο κοντά του, πίσω από τον Πορτίγια. Στη ρεβάντς με τη Manchester City μετά το 0-0 στο Γκλέν Θρικελίδης. Για τον Ατρόμητο, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Πλασαριστά, πάνε να πιάσουν τον ύπνο οι γηπεδούχοι του Θεσσαλονίκη. Το πλασέ δεν είναι καθόλου άσχημο από τον Σαρμιέντο στο 16. Στο 16 εδώ η φάση, κοιτάξτε το πλασέ του Σαρμιέντο. Ο Σιφάκης ευνηδιάζεται. Αναστασάκος κυνηγάει τη φάση, πάει να μπει ανάμεσα από Ρονάλντο Γκιάρο και Σιφάκη. Είχε βγει έγκυρα ο goalkeeper του Άρη. Ξανά η φάση, εδώ Αναστασάκος. Θυμίζω πάνω στον Κοπατήγια. Η εκτέλεση και ο Άρης που έχει μείνει ψηλά και μπορεί τώρα με τον Λαζαρίδη να εκδηλώσει και άλλη επίθεση. Έκτημα στις πτέρυγες, όντες τρίτοι παίκτες όταν επιτίθεται ο Ατρόμητος, αλλά θέλει και από τον Κώσταν Εμπεγλέρα, όταν ο Σφακιανάκης και ο Σαρμιέντο δεν έχουν ανοιχθεί στα πλάγια, να βγαίνει στον άξονα μπροστά βοηθώντας τον Ηλία Αναστασάκο, κάτι που δεν έχει κάνει ως τώρα ο αρχηγός του Ατρόμητου. Πορτίγια, Μπομπαντίγια, κινείται ανάμεσα από δύο, κλείνεται αντικανονικά, φάουλ. Συνέκλει δεξιά, την κίνηση προς τα αριστερά ο Βραζιλιάνος. Νέτο στο πλάγιο, ο Μπομπαντίγια έχει πάρει μια θέση γυρίζοντας με το δεξί τώρα με πλάτη στην εστία. Αστοχή στο 25. Εμπεγλέρας. Κεφαλιά από τον Λαζαρίδη. Ολιβέιρα σε ένα σουτ. Ρώτας από την γερμική τρικάρτα προηγουμένως. 30 λεπτό. Μπομπαντίγια με το κοντρόλ με το στήθος. Δύσκολο έχει να περάσει αλλά πιέζει μήπως κλέψει μπάλα. Κόρνερ για τον Άρη από αυτή την πίεση του Μπομπαντίγια που είναι ένας παίκτης δυνατός. Στα 7 λεπτών περίπου ο Άρης έχει βγει σε 2-3 περιπτώσεις μπροστά. Κατεβάζει ο Πρίτας, κακό σουτ.
Θανάση Καραγκούνη και τον Λούκα Φαβάλη. Πορτίγια, κίνηση του Νέτο. Θέλει να φύγει από τον Δάρλα. Ο Δάρλας πήρε την κεφαλιά. Επιμένει ο Άρης, δεν φτάνει μπάλα στον Τόχα. Πορτίγια με τον Τάτο. Η σέντρα σουτ χωρίς νόημα τελικά από τον μέσο του Άρη στο 37. Και σίγουρα θέλω να δω καλύτερο θέμα από τις δύο ομάδες. Αναστασάκος. Ρονάλντο Γκιαρό. Πάλι ο Αναστασάκος με το αριστερό μια παλιά. Μπαίνει στη φάση και κάνει το σούτο Καμαρά στο 38. Κοιτάξτε πως από την κεφαλιά στην άμυνα του Άρη με την προσπάθεια του Παπαζαχαρία. Πετάει την μπάλα μπροστά, το συνηθίζει αυτό και πετάει επιτυχημένα έτσι όπως αρχικά το σκέφτηκε. Παπαζαχαρίας. Κίνηση από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε του Σακάτα. Ολιβέιρα. Και βλέπετε συμπληρώθηκαν τα 45 και τελειώνει και το μάτς. Αυτό θα έλεγε να υπάρχει καθυστερήσει σε ένα μάτς το οποίο δεν είχε ούτε φάσεις και μένει δίκαια στο 0-0, καθώς οι δύο ομάδες δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Που κατευθύνεται στον πάγκο του Παναγιώτη Στεφάνου. Δεν υπάρχουν αλλαγές για την ομάδα του Άρη. Ο Μιχαλίτσος συνεχίζει με το σχήμα που ξεκίνησε την αναμέτρηση, με την ελπίδα ασφαλώς να αλλάξει προς το καλύτερο εικόνα της ομάδας, να αρχίσει να δημιουργεί καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο ο Άρης και να κάνει ευκαιρίες. Έχουμε καλύτερο θέμα στο δεύτερο μήχρονο. Κίνηση λοιπόν πρώτη από τον Δόνη, αλλαγή στην άμυνα. Εκτός ο Δάρλας, εντός ο Σκόνδρας. Ενώ το πρώτο σφύριγμα του Τριτσόνη είναι για φάουλ που κερδίζει ο Αναστασάκος και που θα προκαλέσει την κίτρινη κάρτα του Ρονάλντο Γκιάρο. Για τράβηγμα στον αντίπαλό του στο 46 και είναι η δεύτερη στο μάτς μετά από αυτή στο Δάρλα στο πρώτο μέρος. Μπαλιά του Ολιβέιρα, να ο Σκόνδρας. Μου φαίνεται ότι ο Δόνης περιμένει και επιθετική δραστηριότητα από αυτόν, να βγαίνει δηλαδή κοντά στα μπακ του Άρη. Να τόσο που κατεβάζει την μπάλα και γυρίζει χωρίς συνέχεια όμως για τους γηπεδούχους. Η βροχή δυναμώνει και βλέπετε το πλάνο εδώ. 7 λεπτά στην επανάληψη. Σκαφτή παλιά του Ολιβέιρα. Στρώνει την μπάλα στο Σαρμιέντο. Το σούτ, ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Επέμβαση του Σιφάκη στο 52ο λεπτό. Στη συνέχεια υπάρχει η υπόδειξη offside. Και βέβαια υπάρχουν δύο παίκτες offside. Φώναξε τον Καστίγιο ο τεχνικός του Άρη για αλλαγή. Ο Πορτίγια μάλιστα λίγο πριν βλέπετε κίτρινη κάρτα στο 54 από τον κύριο Τριτσόνη για αυτό το μαρκάρισμα. Φεύγει από το παιχνίδι εδώ, κοιτάξτε πόσο άτσαλα πάει. Άρα θα έχουμε και αλλαγή στη λογική του παιχνιδιού του Άρη. Βεβαίως Παναγιώτη, από τη στιγμή που ο Καστίγιο η προσπάθεια να βρει τον Σακάτα, επιμένει ο Άρης από τα δεξιά. Νέτο περνάει τον Καμαρά. Τόχα η σέντρα. Εντός μένει η μπάλα από τον Καμαρά που ρισκάρει όμως την τρίπλα και χάνει τον Παπαζαχαρία. Χλιαρό σουτ του Παπαζαχαρία, την άλλη περίμενε ο Σακάτα. Μπομπαντή για κίνηση του Τόχα. Δεν πέρασε η μπάλα, άπλωστο χέρι ο Σκόνδρας. Κίτρινη. Το 58. Δεν το ήθελα, λέει, έκανε και το σταυρό του. Εδώ κοιτάξτε τη φάση. Καστίγιο προς την εστία με γροθιές ο Μιχαηλίδης. Λίγο πριν το 60 λεπτό. Η ώρα της αλλαγής για τον Ατρόμητο, καθώς ο Δόνης θέλει να ενισχύσει την επίθεση του, θα βάλει τον Σαγκανόφσκι. Θα δούμε τη σέντρα από τον Νέτο, ευκαιρία με τον Μπομπαντή για να στείλει στο δοκάρι στο 59 με την κεφαλιά αυτή που ήταν σαν σουτ πολύ δυνατή στα 3 μέτρα. Δοκάρι για τον Άρη. Από τη σέντρα του Νέτο και την κεφαλιά του Μπομπαντίγια που είχε μείνει αμαρκάριστος. Κοιτάξτε την ευκαιρία του Άρη νωρίτερα με τη σέντρα του Νέτο. Απελευθερώνει τον Μπομπαντίγια, πολύ δυνατή κεφαλιά.
στην οριζόντια δοκό. Τάτος εκτός αγώνα. Και ανεβαίνει η δεξιά ως Κόνδρας. Σέντρα για τον Αναστασάκο. Ο Καμαρά προσπαθεί να περάσει. Είναι πεσμένος ο Πρίτας. Υπάρχει επαφή εκτός περιοχής. Ο Μπαμπατέγια πήρε κάρτα στη συνέχεια. Παναγιώτη. Δεν φαίνεται να του αρέσει και πολύ η αλλαγή. Πάντως ήταν πολύ θετικός στο παιχνίδι. Είχε διάθεση να προσφέρει. Δεν ξέρω αν είναι θέμα δυνάμεων ή της κάρτας που είπες. Καμαρά. Το σουτ δυνατό, out. Μεγάλη διαδρομή στα σπουδαία πρωταθλήματα. Στο βάθος προτίμησε την πάσα στο Σκόντρα. Ήταν καλή, καλή φάση για τον Ατρόμητο που επιμένει στο βάθος με τον Καμαρά. Κοντά του είναι ο Νέτο, πάει για σουτ και γίνεται το σουτ. Καλό κόρνερ στην προσπάθεια του Νάστου. Λάσαρε από αυτή τη φάση διαρκείας από τα δεξιά. Καλή στιγμή για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Αυτό το πλάνο εδώ θα δούμε. Νεμπεγλέρας γεμίζει. Δύσκολο να πιάσει εκεί την κεφαλιά ο Σφακιανάκης. Έδιωξε ο Πρίτας. Κλέβουν οι γηπεδούχοι. Νεμπεγλέρας ένα σουτ. Out. Το δεύτερο μήχρονο με τις αλλαγές του Μιχαλίτσος έδειξε ότι θέλει να πάει για τον κόλλη ομάδα του. Εδώ ο Σιφάκης μαζεύει. Αυτός δεν έχει βρεθεί ως τώρα τρόπος να επικοινωνεί απευθείας. Υπάρχει ένας μεταφραστής που προσπαθεί να τον βοηθάει. Μιχαλίτσο στο μάτς. Δοκιμάζει τα σχήματα αυτά για να του βγει κάτι καινούριο. Με τον Καστίγιο στην αριστερή πλευρά βεβαίως να έχει δυνατότητα να βοηθάει εκεί την ομάδα του. Νομίζω είναι πιο ορθόδοξη η επιλογή αυτή η Παναγιώτη. Ρονάλντο Γκιάρο στην παλιά. Τσέζαρ εκδικτική. Να ο Καστίγιο στα αριστερά πλέον στο νέο του ρόλο. Γυρίζει. Δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του. Ανεβαίνει να πάρει ο Τόχα. Επιμένει ο Άρης με τον Βαγγέλη. Κόντρα δεν πήγε μπάλα στο Μεδρινό. Παρέμβαση από τον κορύφα Νεμπεγλέρα και ο Μιχαλίτσος που εξεράγει όπως είδατε για την προηγούμενη φάση. Καθώς είχε την ευκαιρία ο Καστίγιο. Το γέμισμα από τον Ολιβέιρα. Σκόνδρας με το στήθος στο κοντρόλ μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει κόντρα από το Βαγγέλη για τον Άρη. Ισοτήρια εκεί στο 81. Καθώς σαν μην πατάγει πολύ καλά και βλέπετε ότι πηγαίνει κάπως κουτσένοντας στη θέση του Φαβάλη. Το 0-0 στο Περιστέρι. Φαβάλι. Κεφαλιά δυνατή. Είναι ο Σιφάκης εκεί. Την κεφαλιά την έπιασε ο Σαγκανόφσκι στο 83. Και από άλλη κάμερα εδώ. Και σιγά σιγά ο φίλος μας βγάζει και τα ρούχα του. Στο Περιστέρι παρά τη βροχή. Για να δούμε την ομάδα του Άρη με τον Καστίγιο να φέρει από θέση offside, λέει ο βοηθός στο 87 και να σταματάει η φάση για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε, η οποία φαίνεται να είναι σωστή. Νάστος, σέντρα εκεί όπου προσπαθεί να πιάσει κεφαλιά ο Αναστασάκος. Το σουτ από το Σκόδρα, υπάρχει υπόδειξη για offside. Έχει σταματήσει η φάση. Μπροστά το Σιφάκι. Χαμογελαστός εδώ μαζί με τον Νόσο. Εδώ βλέπετε πράγματι. Φαβάλι. Δεν έφτασε η μπάλα σε συμπαίκτη του. Βοήτευσε την κερκίδα καθώς φάνηκε αρχικά με την προσπάθεια του Νόστου να βγάζει μια φάση ο Ατρόμητος. Ενώ τώρα πάει να βγάλει κόντρα ο Άρης. Ο Νέτο από την άλλη πλευρά είναι ο Καστίγιο. Περιμένει την πάση του Μεδρινού. Καστίγιο πλασέ. Δοκάρι για τον Άρη στο 90. Εκπληκτική ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το 0-1 σε αυτή τη φαρμακερία αντεπίθεση για την ομάδα του Μιχαλίτσου. Το δοκάρι στο πλασέ του Νέρη Καστίγιο. Δείξει για offside. Κοιτάξτε τι έγινε στην κόντρα του Άρη. Αμέσως ο Μεδρινός, ο Καστίγιο στο πλασέ. Στο δεξί δοκάρι του Μιχαηλίδη. Στη συνέχεια υπήρξε μια υπόδειξη για offside. Παίρνει και το φάουλ από το Φαβάλι. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κίτρινη για τον Αργεντίνο για το τράβηγμα του αντιπάλου του. Θρίλερ στο τέλος, στο Περιστέρι. Καθή ευκαιρία έχει ο Ατρόμητος εδώ με το φάουλ που έχει κερδίσει. Με εκτέλεση του Φαβάλι.
Βλέπετε και το χρονόμετρο. Τελευταία προσπάθεια με τον Άστο να γυρίζει την σέντρα και την μπάλα να βγαίνει κόρνερ από την κεφαλιά του Βαγγέλη. Το ατρομή του να πιέσει για τον γκολ. Με γροθιές βγάζει ο Σιφάκης 0-0 στο Περιστέρι. Τελειώνει το μάτς. Δύο δοκάρια για τον Άρη στο 59 με τον Μπομπαντίγια και στο 90 με τον Καστίγιο σε ένα δοκάρι σε μια φάση που έκοψε την αναπνοή. Κάποιες φάσεις καλύτερες και με τις αλλαγές που έκαναν οι δύο προπονητές.